Στο διάχρονο θέατρο της Μαρίς Βιδάλη παρουσιάζει την τραγωδία του Ευρυπίδη «Τροάδες» στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την Κυριακή 2 Αυγούστου. Πρόκειται για το κατεξοχήν αντιπολεμικό έργο του Ευρυπίδη που αγγίζει την ψυχή μέσα στους αιώνες. Βρήκαμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση στην Κρήτη. Όλες οι πόλεις μας δέχτηκαν για συνδιοργάνωση με μεγάλη αγάπη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πολύ σημαντικό αυτό στις μέρες μας, γιατί όπως ξέρετε, λόγω της κρίσης πάρα πολλοί αναβάλουν παραστάσεις και θα ήταν πολύ λυπηρό να μην έρθουμε. Και η κυρία Ροδά, που πρωταγωνιστεί στο ρόλο της Εκάβης, και έχω την τιμή να συνεργάζομαι μαζί της στο διάχρονο θέατρο που εκπροσωπώ. Εγώ έχω μια άλλη ευθύνη σε αυτήν την παράσταση, ένα τριπλό ρίσκο. Παίζω την Κασάνδρα, την Ανδρομάχη και την Ελένη, όπως ακριβώς παίζονταν στην Αρχαιότητα. Σκιαγραφεί την ανθρώπινη πλευρά του πολέμου και τις συνέπειες για τα γυναικόπαιδα. Είναι διαχρονικό το μήνυμα που περνάει ότι ο πόλεμος δεν έχει πατρίδα, η βία δεν έχει πρόσωπο ένα, αλλά καλό είναι να σεβόμαστε τους θεούς, τον κάθε θεό, να σεβόμαστε δηλαδή τα ήθη και τις αξίες. Πράγμα που έχουμε ξεχάσει και έχουμε γυρίσει στην απλή ύλη. Αυτή η ύλη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον την Ελλάδα, την εκδικείται και καλά κάνει. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε και στηρίζουμε την προσπάθεια, την παράσταση αυτή της εξαιρετικής ηθοποιού της Μέρης της Βιδάλη στο έργο Τροάδες, ένα συμβολικό έργο νομίζω και διαχρονικό στις μέρες μας και πάντοτε δηλαδή, για τα μηνύματα της ειρήνης, η οποία είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέρη Βιδάλη για αυτή την ευκαιρία. Να πω επίσης ότι οι χορογραφίες είναι της Ελένης της Καβαζίδου και το κείμενο είναι στη μετάφραση του Αλέξανδρου Μίκα. Η ιδιαιτερότητα της παράστασης είναι ότι δίνει την ευκαιρία σε άτομα κοφά να συμμετέχουν στο αρχαίο δράμα. Χωρίς να υπάρξει καμιά έκπτωση στο λόγο και πώς γίνεται αυτό, αυτή είναι η καινοτομία του προγράμματος. Αυτή η παράσταση, η συγκεκριμένη με τους κοφούς, κάνει πρεμιέρα στα Χανιά και παίζεται σε όλη την Κρήτη. Η Μέρη Βιδάλη αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που διανύει και ο χώρος του πολιτισμού, εκφράζοντας παράλληλα την πικρία της για την αντιμετώπιση της παράστασης από άλλους φορείς στην υπόλοιπη χώρα. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα που το έχουμε προτείνει μόνο σε εσάς. Να σας δώσω να καταλάβετε, ο περίφημος κύριος Λούκος του Φεστιβάλ Αθηνών αρνήθηκε τη συμμετοχή των κοφών στο Ηρώδιο, ενώ είχε καινή ημερομηνία και δεν του ζητήσαμε τίποτα χρήματα, καμία στήριξη οικονομική. Αντίθετα, το διάχρονο θέατρο που είχε την ιδέα, εγώ που τον αντιπροσωπεύω, θα πλήρωνα, θα διέθετα χρήματα για να γίνει αυτή η παράσταση. Γιατί αρνήθηκε να δώσει το χώρο, μα είναι δικό του το Ηρώδιο. Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με τη χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.